Ήρθε η ώρα να πάρουμε τα PlayStation 5 μας στα χέρια μας. Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε να σας δείξω. Καλώς ήρθατε, Αλάνια. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί μου ήρθε κάτι το οποίο το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Ποιο είναι αυτό? Story time. Ήταν και ο Γιώργος εδώ. Την προηγούμενη φορά ήμουν εγώ άρρωστος. Σήμερα είναι αυτός. Ξεματιάστρες όλου του κόσμου, ξεματιάστε μας. Πάμε λοιπόν να σας δείξω ποιο είναι αυτό. Εδώ είμαι λοιπόν με το PlayStation Portal. Αυτό για το οποίο σας είχα φάει τα αυτιά από τότε που ανακοινώθηκε και έλεγα πότε θα έρθει η ώρα να το πιάσω στα χέρια μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το PlayStation Ελλάδας που μου το έστειλε. Και όπως κάθε φορά, αυτές τις στιγμές κρατάω για μεταξύ μας. Ξέρετε, δεν το έχω ανοίξει, δεν το έχω δει από κοντά. Ανυπομονούσα να έρθει αυτή τη στιγμή που να γυρίσω αυτό το βίντεο. Οπότε, όπως πάντα, θα ξεκινήσω από έξω να δούμε τι πληροφορίες μας γράφει το PlayStation και η Sony και σιγά σιγά θα μπούμε μέσα και να το δούμε από κοντά. Όσο προχωράμε, θα σας λέω και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Αρχικά, να σας πω ότι κυκλοφορεί και εδώ στην Ελλάδα στις 12 Ιανουαρίου του 2024. Θα σας λέω το τι κάνει μέχρι που θα έρθει εκείνη η στιγμή σε ένα επόμενο βίντεο που θα σας πω αναλυτικά τις εντυπώσεις μου. Με το που το ανοίξω από εδώ και κλείσουμε, πραγματικά θα το λιώσω, θα παίξω ό,τι έχω και δεν έχω στο PlayStation 5 για να έρθω και να σας πω πραγματικά τις ειλικρινείς εντυπώσεις μου. Ξεκινάω όμως γιατί πραγματικά δεν κρατιέμαι. Βλέπετε εδώ πέρα εξωτερικά, γράφει πάνω PlayStation, έχει την όψη του PlayStation Portal, το οποίο θα το δούμε και σε λίγο μαζί. Τι βλέπουμε? Είναι αυτό που είχαμε δει και στις φωτογραφίες, ότι είναι ένα DualSense το οποίο στη μέση διαθέτει μια μεγάλη οθόνη. Αλλά τι κάνει αυτό? Πάρα πολύ ωραία έρχεται το PlayStation και το διευκρινίζει από την μπροστινή όψη και γράφει ότι είναι Remote Player και για το PlayStation 5. Και μάλιστα εδώ κάτω αριστερά σε μαύρο φόντο γράφει ότι απαιτείται δίκτυο Wi-Fi και φυσικά PlayStation 5. Γιατί αυτό εδώ, το PlayStation Portal, όσο και αν φαίνεται σαν ένα νέο PlayStation Vita, ένα νέο PSP κλπ, δεν είναι. Είναι ένα Remote Player, όπως γράφει πάρα πολύ ωραία και το PlayStation, με το οποίο μπορείτε να παίξετε σε αυτό ό,τι έχετε μέσα στο δικό σας PlayStation 5. Οπότε, για να έχετε πάρει το PlayStation Portal, προϋποθέτει το να έχετε PlayStation 5. Πλάινη όψη μας γράφει τα περιεχόμενα τα οποία δεν θα τα διαβάσω τώρα γιατί θα το ανοίξουμε και θα το δούμε μαζί παρέα. Από εδώ δεν γράφει τίποτα άλλο. Πάμε πίσω που συνήθως εκεί αναγράφονται και περισσότερες πληροφορίες και γράφει αυτό που σας είπα στην αρχή. Βάλτε, λέει, το PlayStation 5 στην παλάμη των χεριών σας. Πιο κάτω αναγράφει ότι είναι η φορητή διέξοδος για τα PlayStation 5 παιχνίδια σου. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω το γράφει ξεκάθαρα το PlayStation και στο κουτί του PlayStation Portal περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, θα τα πούμε και αναλυτικά μαζί. Πιο κάτω λέει ότι παίξε τη δικιά σου συλλογή παιχνιδιών που έχεις και εδώ πέρα ότι βίωσε μια breathtaking immersion εμπειρία. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο, παιδιά. Ξεκινάω να το ανοίγω, έτσι. Δείτε σημαζεμένο κουτάκι που είναι. Ένα προστατευτικό χαρτονάκι. Το αφήνω πίσω. Και μέσα. Δείτε τι ωραίο κουτάκι, τι ωραίο γκρι. Μου θυμίζει κλασικό PlayStation 1. Και μάλιστα εδώ πέρα έχει ένα χερουλάκι. Το οποίο έχει πάνω τα σηματάκια τετράγωνο, χ, κύκλο και τρίγωνο. Για να το τραβήξει και να ανοίξει. Πάρα πολύ ωραία unboxing εμπειρία μέχρι τώρα. Γενικά η Sony τα προσέχει αυτά. Το έχουμε δει και σχεδόν σε όλο το hardware που έχουμε ανακαλύψει εδώ πέρα μαζί παρέα. Οπότε τραβάω. Και μέσα έχει ακόμα ένα κουτάκι. Μια εγκοπή. Ανοίγω, αφήνω στην άκρη γιατί εδώ πέρα έχει μέσα κάτι καλωδιάκια. Βασικά έχει ένα καλωδιάκι το οποίο είναι ένα USB Type-C καλώδιο σε USB Type-C για να φορτίζει το PlayStation Portal. Μια χαρά. Εδώ πέρα πάνω έχει το PlayStation Portal. Το αφήνω στην άκρη προς το παρόν για να δω τι άλλο έχει το κουτί. Και έχει φυσικά manuals. Τι έχουμε ξαναπεί για τα manuals όμως? Ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Έλληνες είμαστε. Άσχετα που με έχετε δει να τα κοιτάω μερικές φορές. Εδώ είμαστε. Νάτο, το PlayStation Portal. Μπροστά έχει ένα προστατευτικό στην οθόνη που σου δίνει μάλιστα και κάποιες οδηγίες στο που είναι το power button, που είναι το κουμπί του PlayStation Link. Θα τα πούμε αυτά και στο επόμενο βίντεο που θα είναι και το πιο αναλυτικό. Εδώ πέρα που σου δίνει ποιο είναι το volume rocker, το sync και το plin για να αυξήσεις και να μειώσεις την ένταση. Τι άλλο σου λέει? Σου λέει να κρατήσεις λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί, το power, για να ξεκινήσει να ανοίξει. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι είναι στην ουσία ένα DualSense, να αφήσω αυτό στην άκρη για να μην με ενοχλεί, το οποίο είναι τραβηγμένο και στη μέση έχει μία οθόνη. Και μάλιστα έχω φέρει και για reference ένα κανονικό DualSense. Αυτό που παρατηρώ εκ πρώτης άποψης είναι ότι το DualSense έχει λίγο μεγαλύτερο σε μέγεθος αναλογικούς μοχλούς. Εδώ πέρα η αναλογική μοχλή στο PlayStation Portal φαίνεται ότι είναι αυτή από το PlayStation VR 2. Δεν είναι άσχημη, καθόλου μάλιστα. Από εκεί και πέρα το PlayStation Portal, έτσι όπως είναι δομημένο με το χειριστήριό του, φέρει όλα τα κουμπιά που ξέρουμε από το DualSense. Έτσι, το σταυρό, το D-pad, είναι εδώ πέρα το Share button, το PlayStation button, η αναλογική μοχλή που σας είπα, το Start button, το Options button βασικά, τα κουμπιά τρίγωνο, κύκλο, τετράγωνο, χ, τα Shoulder buttons, L1, R1, L2, R2. Η αίσθηση είναι πραγματικά σαν να πιάνω ένα DualSense και νομίζω ότι αυτό είναι που όταν θα παίξω και θα έχω και καλύτερες εντυπώσεις
θα κάνει διαφορά και φυσικά διαθέτει και όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει ένα DualSense, όπως είναι το haptic feedback, τα adaptive triggers κλπ. Λοιπόν, από την πάνω πλευρά βλέπω ότι εδώ πάνω είναι τα ηχεία του PlayStation Portal. Εδώ είναι το volume rocker, το swing και το πλην για να αυξήσει και να μειώσει την ένταση, όπως μας έδειχνε και το προστατευτικό της οθόνης. Εδώ είναι το κουμπί του PlayStation Link για να συνδέσεις τα καινούργια buds που έβγαλε η Sony και το PlayStation, αλλά και τα καινούργια τα Pulse. Και εδώ είναι το power button. Εδώ έχει ακόμα μία οπή, να φανταστώ ότι είναι το μικρόφωνο. Και εδώ από κάτω έχει μία θύρα USB Type-C, προφανώς για να φορτίζει. Και δίπλα έχει θύρα mini jack για να συνδέσεις ακουστικά με το κλασικό καλώδιο. Νομίζω ήρθε η ώρα για να βγάλω αυτό το προστατευτικό κάλυμα και να δω λίγο την οθόνη. Παιδιά, η οθόνη είναι μεγάλη. 8 inch on είναι η οθόνη. Full HD 60fps και στο κράτημα δεν είναι ιδιαίτερα βαρύ, έτσι, πραγματικά. Εντάξει, δεν το λες και πανάλαφρο. Δείτε το, τώρα είναι και glossy λίγο οθόνη, οπότε φαντάζομαι ότι θα καθρεφτιστούν πολλά, όπως είναι τα φώτα που βλέπω εδώ πέρα. Αφού λοιπόν σας έκανα το unboxing του PlayStation Portal, αυτό που περίμενα πώς και πώς να πιάσω στα χέρια μου, η αλήθεια είναι τώρα θα σας κλείσω, θα πάω να το φορτίσω και θα ξεκινήσω να λιώνω. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω πριν κλείσω και μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι remote player, δηλαδή παίζεις ασύρματα μέσω του οικιακού σου δικτύου WiFi τα παιχνίδια που έχεις στο δικό σου PlayStation 5. Το ξαναλέω για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Εννοείται ότι θέλετε να με ρωτήσετε για το PlayStation Portal κάτω στα σχόλια, εννοείται θα τα τσεκάρω όλα όπως πάντα και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Bastit γιατί το επόμενο βίντεο θα είναι αναλυτικό review του PlayStation Portal και θα σας πω τα πάντα. Πραγματικά, ό,τι έχω δοκιμάσει και δεν έχω δοκιμάσει μέχρι τη στιγμή, πώς συνδέεται, τι κάνει καλά, τι δεν κάνει, τι να προσέξετε για να το κάνει καλύτερα. Λοιπόν, αλάνια, τα λέμε στο επόμενο και μην ξεχάσετε, Bastit είστε. Bye!